μπορεί να αποτελούν το πλουσιότερο ζευγάρι της κυβέρνησης με ακίνητα σε Μανχάταν, Γλυφάδα και Σύρο, επενδύσεις που ξεπερνούν τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ και εισοδήματα το 2015 που άγγιζαν τις 450.000 ευρώ. Η αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας Ράνια Αντωνοπούλου και ο Υπουργός Οικονομίας Δημήτρης Παπαδημητρίου λαμβάνουν μηνιαίο επίδομα ενοικίου για ακίνητο στο Κολωνάκι. Πιο συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τις διατάξεις που έχουν αναρτηθεί στη Διάβγεια, η αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας Ράνια Αντωνοπούλου τα τελευταία 2,5 χρόνια ζητάει και εισπράττει από το κράτος 12.000 ευρώ ετησίως για το ενοίκιο του σπιτιού της στην Αθήνα και μάλιστα από το ίδιο ταμείο που καλύπτει τις ανάγκες στέγασης και σίτησης για τα χιλιάδες θύματα της ανθρωπιστικής κρίσης στην Ελλάδα. Το ελληνικό κράτος κόβει το ΕΚΑΣ στο χαμηλοσυνταξιούχο, αλλά πληρώνει βοήθημα 1.000 ευρώ μηνιαίως στην κυρία Αντωνοπούλου για να μένει στο Κολωνάκι, ενώ έχει δηλωμένη περιουσία στο πόθεν έσχες της πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ. Πρώτη φορά αριστερά. Όπως προκύπτει από τη Διάβγεια, μέχρι σήμερα η κυρία Αντωνοπούλου έχει λάβει 29.000 ευρώ για το διαμέρισμα στο Κολωνάκι, ενώ στην αίτησή της αναφέρει ότι είναι μόνιμος κάτοικος Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η αντίδραση της αντιπολίτευσης ήταν άμεση, ενώ κατηγορεί τη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για τροποποίηση του νόμου ώστε να καταβάλλεται το επίδομα χωρίς εισοδηματικά κριτήρια ή περιορισμούς στο ύψος του μισθώματος. Η εξοκοινοβουλευτική αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας Ράνια Αντωνοπούλου ζητά και εισπράττει από το κράτος 12.000 ευρώ ετησίως για το ενοίκιο στο σπίτι της στην Αθήνα, παρόλο που με τον επίσης υπουργό σύζυγό της αποτελούν την πλουσιότερη οικογένεια της ελληνικής κυβέρνησης, με ακίνητα μεταξύ άλλων στη Νέα Υόρκη και τη Σύρο. Δεν αποτελεί έκπληξη για εμάς ότι αυτοί που έχτισαν πολιτικές καριέρες παριστάνοντας τους προστάτες των αδυνάτων, τελικά εκμεταλλεύονται μέχρι και την τελευταία δυνατότητα που τους δίνει ο νόμος για να επωφεληθούν οικονομικά από τα χρήματα των φορολογουμένων. Στο πόθεν έσχες της αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας για το 2015 δηλώθηκαν ετήσια εισοδήματα 70.637 ευρώ και μετοχές συνολικής αποτίμησης περίπου 300.000. Το Υπουργικό Ζεύγος διαθέτει βίλα 300 τετραγωνικών με πισίνα στη Σύρο, ένα διαμέρισμα 110 τετραγωνικών μέτρων στη Νέα Υόρκη και ένα διαμέρισμα 32 τετραγωνικών μέτρων στη Γλυφάδα. Ο Sky επιχείρησε να επικοινωνήσει με την αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, η οποία δεν θέλησε να κάνει κάποιο σχόλιο.